Πριν πάμε στον κύριο Αριστίδη Μάρκου, να μας περιγράψει τη... Να μας διηγηθεί την περιπέτεια, η οποία δεν έγινε τώρα. Από ό,τι μας έλεγε τώρα εδώ στο διάλειμμα. Έξι χρόνια αυτή η τελευταία είναι ίσως αυτή που φταίνει και λιγότερο. Αυτό δεν μας λέγατε. Ακριβώς. Υπάρχει ένα ιστορικό εκβιασμόν και από προηγούμενους, ας πούμε, μέσα στο. Κρατάει εκβιασμόν. Από το 2006. Το είχατε καταγγείλει αυτό, μας λέγατε, και στον ίδιο τον Υπουργό. Τότε τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Παπαθανασίου. Είχα καταγγείλει. Το είχατε καταγγείλει. Mm. Αλλά. Δεν έγινε τίποτα. Χάθηκε ο φάκελος. Δηλαδή, δύο λεφτά τώρα. Θα πάμε στην κυρία Γιάννη. Ο φάκελος για να πάρετε το δάνειο, την επιδότηση και τα λοιπά, με βάση τον νόμο, την επιδότηση βάσει τον νόμο, δεν ήταν εντάξει. Εντάξει ήταν. Και σου λέγανε ότι για να στον τρίμο όμως θέλουμε τόσα. Πόσα χρήματα. Μήπως δεν ήταν εντάξει και σου λέγανε θέλουν τόσα χρήματα για να κάνουμε τα στραβά μάτια. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ήταν εντάξει. Επειδή δεν δώσαμε τα χρήματα, επειδή ο πρόεδρος της εταιρείας είναι ο αδελφός μου και αρνήθηκε να δώσει τα χρήματα, πάθαμε αυτό που πάθαμε. Φτάσαμε στο χείλος της οικονομικής καταστροφής. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για μια επένδυση που εσείς λέτε ότι είναι 35 εκατομμύρια, έτσι. Τιμολογημένη 30 εκατομμύρια. Πάνω από 30 εκατομμύρια. Το τελευταίο κρούσμα, θα μας τα πείτε αναλυτικά βέβαια, είναι ότι είχε εγκριθεί από το Υπουργείο και είναι να πάρετε 4,7 εκατομμύρια την επιχορήγηση τη συμμετοχή από κάποιο πρόγραμμα και σας ζητούσαν 120 χιλιάρικα για να προωθήσει το φάκελο. Εγώ έφτασα εκεί γιατί δήλωσα αδυναμία να έχω παραπάνω χρήματα. Στην αρχή πόσο σας ζητούσαν? 4%. 4, 4, 16, 180 χιλιάρικα, ας πούμε, περίπου. Ακριβώς. Τα υπολόγισα καλά? Δεν τα υπολόγισατε καλά. Γιατί? Είναι λίγο παραπάνω. Γιατί το 120 που έδωσα αφορά το 2,5%. Εντάξει. 200 χιλιάρικα για πάνω θέλαμε. Και πάνω. Γύρω στα 200 χιλιάρικα. Έτσι. Και έκανε παζάρια. Λες, παιδιά, δεν έχω 200. Δεν έχω, ζήτησα προθεσμία για να μαζέψω τα χρήματα. Και τι είναι αυτό που σας... Τι είναι αυτό που σας έκανε να πάτε πια στην αστυνομία για να τους συλλάβουν? Η απελπισία. Μέχρι εδώ, βέβαια. Ναι, πρόκειται για την απογραφή των συνταξιούχων του δημοσίου. Για την απογραφή, ναι, καταγραφή, του δημοσίου. Η οποία ξεκινά από αύριο, θα διαρκέσει 2 μήνες μέχρι και τις 15 Μαΐου και χρειάζεται την υποχρεωτική φυσική παρουσία όλων των συνταξιούχων του δημοσίου στις τράπεζες από τις οποίες λαμβάνουν μέχρι και σήμερα τη σύνταξή τους. Να πούμε ότι από αυτή τη διαδικασία... Εάν δεν πάει, το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι μετά το πέρας της προθεσμίας, δηλαδή μετά τη 15η Μαΐου, θα ανασταλεί η καταβολή της σύνταξης για όσους δεν έχουν απογραφεί. Να πούμε ότι εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν σύνταξη και είναι κάτοικοι εξωτερικού. Εντάξει, και οι κάτω των 12 χρονών, οι οποίοι λαμβάνουν τη σύνταξη από μεταβίβαση γονέα. Μάλιστα. Λοιπόν, από αύριο μέχρι και τις 15 Μαΐου γίνεται η απογραφή στις τράπεζες με φυσική παρουσία. Οι τρόποι καταγραφής. Καταρχάς, για άμα είναι μισό λεπτό. Άμα είναι ανήμπορος, παιδί μου. Θα το πούμε και αυτό. Υπάρχει μέρημνα και γι' αυτό. Καταρχάς, για αυτούς που θα προσέλθουν στην τράπεζα, θα πρέπει να προσκομίσουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο και ένα έγγραφο το οποίο θα τους έχει ήδη αποσταλεί και το οποίο θα περιέχει έναν κωδικό αριθμό καταγραφής. Τώρα, σε περίπτωση αδυναμίας, ακριβώς αν κάποιος είναι ανήμπορος, νοσηλεύεται και δεν μπορεί να προσέλθει, σε αυτή την περίπτωση γίνεται με νόμιμο πληρεξούσιο ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με πρόσφατη εξουσιοδότηση τρίμηνη. Και τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά. Εδώ να διευκρινίσουμε ότι σε αυτή την περίπτωση η απογραφή δεν γίνεται στις τράπεζες, αλλά στις υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου της νομαρχίας διαμονής του δικαιούχου, του συνταξιούχου. Μάλιστα. Και υπάρχει και ακόμη ένας τρόπος, μπορεί να γίνει και με παρουσία κατοίκων δημοτικής αστυνομίας ή δημοτικού υπαλλήλου, μετά από συμφωνία με το Δήμο, μετά από σχετικό αίτημα του συνταξιούχου προς το Δήμο του. Ο Δήμος ορίζει αυτό το πρόσωπο και γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο η απογραφή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν. Θα το επαναλάβουμε και άλλες φορές αν χρειαστεί. Λάβετε γιατί το ρωτάνε από το πρωί και κάποιοι φίλοι εδώ. Πώς, τι είμαι, ποια δικαιολογητικά κτλ. Και θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πόσοι δεν θα πάνε. Το βασικό αυτό είναι, βεβαίως. Πόσοι δεν θα πάνε. Πόσοι δεν γιατί θα πολλοί πάνε. Υπό το φόβο τώρα των ελέγχων, ξέρετε. Γιατί κάποιοι έλεγχοι μπορούμε να πούμε ότι γίνονται καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Γι' αυτό και ανακαλύπτονται όλες αυτές τις αρκουδιές και τα φίδια που βλέπουμε. Και εξοργίζουν και τον κόσμο. Βλέπω, διαβάζω τα email τώρα του κόσμου εδώ. Έτσι. Υπάρχει οργή στον κόσμο. Σου λένε, παιδί μου, παντού πια απλωμένη αυτή η διαφορά. Παντού. Βεβαίως παντού.